Το όνομά σου? Ονομάζομαι Γιώργος Ιωάννου. Από Κύπρο, ε? Φυσικά. Μας ήρθες από την Κύπρο να τραγουδήσεις. Ναι. Πόσο ετών είσαι? Είμαι 14 ετών. Έχεις έρθει εδώ με τη μαμά? Όχι, με την αδερφή. Το όνειρό μου είναι να τραγουδήσω στη Σκάλα του Μιλάνου και να κάνω μεγάλες περιοδίες γύρω στον κόσμο. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Είσαι 14 χρονών, πας δηλαδή τρίτη γυμνασίου. Με τα μαθήματα πώς τα πας? Μια χαρά. Είσαι καλός μαθητής? Πιστεύω πως ναι. Μπράβο. Και τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να τραγουδάω, να κάνω συναυλίες. Α, άρα το έχεις πάρει πολύ σοβαρά το θέμα του τραγουδιού. Θέλεις να συνεχίσεις με αυτό. Ωραία. Πάμε να σε ακούσουμε λοιπόν. Felice perché ritorno da te. Lei va. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano per te. Mamma, solo per me la mia canzone vuole. Tu non sarai sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Dai tora in live, nel playback per una canzone più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna da loro. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Per me la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Όλοι έχουν σηκωθεί όρθιοι. Και βεβαίως η αδερφή του Γιώργου έχει συγκινηθεί. Έλα εδώ μαζί μου. Μαμα μία! Καταπληκτικό, συγχαρητήρια. Wow. Καλέ! Αυτή είναι η φυσική σου φωνή. Ναι. Δεν ήτανε playback αυτό. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι στα 14 που αλλάζει η φωνή του ανθρώπου να έχει τέτοια χρειά. Από πού βγαίνει αυτή η φωνή? Κάποια πηγή υπάρχει. Κάποια πετρελοπηγή υπάρχει εκεί μέσα. Γιατί δεν είσαι ήδη κάπου στο εξωτερικό να σε βάλουν σε μία όπερα μέσα, να τραγουδάς και να σε απολαμβάνει εκατομμύρια κόσμος? Γιατί? Δεν βρήκαμε την ευκαιρία ακόμη. Την έχεις μπροστά σου. Όπως και εμείς έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο αυθεντικό ταλέντο. Ευχαριστώ πολύ. Αν η εκπομπή μας έψαχνε να βρει πολλά ταλέντα, έχει βρει ένα που δεν είναι πολλά, αλλά είναι τόσο μεγάλο που νομίζω ότι τα καλύπτει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπαίνει στα φαβορί ήδη. Είναι από τα φαβορί. Δεν έχω λόγια.
έλειωσα, ανατρίχιασα, τρομερό. Βλέπω μπροστά μου έναν αληθινό καλλιτέχνη. Μπράβο, Γιώργο. Και σίγουρα σε περιμένουμε και την επόμενη φορά με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πες μας την τελευταία πρώτα, την τελευταία κορώνα, άλλη μια φορά, χωρίς μουσική όμως. Μάμα.